προφήτης Ιεζεκιήλ εορτάζει στις 23 Ιουλίου εκάστου έτους. Έζησε στα χρόνια του Ναβουχοδονόσορα κατά τον 6ο αιώνα. Ο πατέρας του ήταν ιερέας και ονομαζόταν Βουζή και οδηγήθηκε εχμάρωτο στην Βαβυλώνα μετά την πρώτη κατάληψη της Ιερουσαλήμ το 598 π.Χ. Η ανατροφή του Ιεζεκιήλ υπήρξε πολύ επιμελημένη μέσα στα πλαίσια των αυστηρών ηθών της πατροπαράδοτης θρησκείας. Ήταν αμήλικτος εχθρός κάθε κακίας και αμαρτίας και ήλεγχε με θάρρος τους υπερόπτες και αλαζονικούς άρχοντες. Ο Ιεζεκιήλ ήταν πολύ αγαπητός στο λαό και πολλοί προσέρχονταν σε αυτόν, ακόμα και πρεσβύτεροι Ιουδαίοι, για να ζητήσουν τις συμβουλές του. Οι προφητείες του αναφέρονται κυρίως στην καταστροφή της Ιερουσαλήμ και μετά. Η παράδοση αναφέρει ότι ο Ιεζεκιήλ φωνεύθηκε από την φυλή του Γάδ, επειδή ήλεγχε τις ιδρολατρικές τους ροπές. Τάφηκε στη σημερινή Βαγδάτη του Ιράκ. Το βιβλίο του προφήτη Ιεζεκιήλ διατηρείται σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος περιέχει προειδοποιήσεις για την βέβαιη καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Το δεύτερο μέρος περιέχει προφητείες καταδίκης για διάφορα ιδρολατρικά έθνη και το τρίτο μέρος αποτελείται από προφητείες οι οποίες αναφέρονται σε διάφορα θέματα. Στο τρίτο μέρος περιλαμβάνεται και η προφητεία η οποία αναφέρεται στο όραμα του προφήτη Ιεζεκιήλ, το σχετικό με την θαυματουργική ζωογόνηση των γυμνών οστών που γίνονται ζωντανοί άνθρωποι με το πρόσταγμα του Θεού. Η προφητεία αυτή διαβάζεται στους ιερούς ναούς κατά τον εσπερινό του Μεγάλου Σαββάτου, δηλαδή το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής μετά την περιφορά του επιταφείου, επειδή προφητεύει την Ανάσταση των νεκρών η οποία θα πραγματοποιηθεί κατά τη Δευτέραν Παρουσία του Χριστού. Τέλος, ας αναφέρουμε μερικά λόγια του προφήτη που δίνουν αθάνατα μηνύματα ζωής αιωνίου. «Και γένετο λόγος Κυρίου προς με λέγον, ότι πάσε ψυχέ εμέ ίσιν, η ψυχή, η αμαρτάνουσα αυτή, αποθανείται, ο δε άνθρωπος ως έστε δίκαιος, οποιόν κρίμα και δικαιοσύνη, ζωή ζήσετε, λέγει Κύριος». Δηλαδή, ο Κύριος μίλησε σε μένα και είπε, «Κάθε ζωή ανθρώπου είναι δική μου. Αυτός που αμαρτάνει, αυτός και θα τιμωρηθεί με θάνατο. Ο άνθρωπος όμως που είναι δίκαιος, αυτός που τηρεί τις εντολές μου και φέρεται με δικαιοσύνη, αυτός θα ζήσει αιώνια», λέγει ο Κύριος. Το απολυτικιόν του. «Θείου Πνεύματος τη επιπνία, προκατήγγυλας Θεού προφήτα, εσωμένων μυστηρίων την έκβασιν τη του σωτήρος απόρριτον κένωσιν και αιωνίων νεκρών την Ανάστασιν Ιεζεκίλ ένδοξε, Χριστόν το Θεό νικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος και το μεγαλιναριόν του. Εσωπτρών ευήχθης ειλικρινές, θρησιλίου δόξης ο προφήτα Ιεζεκίλ και των εσωμένων εδέξωτας εμφάσεις Χριστού προαγορεύσας την ενανθρώπιση».